φορές. Πάντω, πώς κόψαν το σύρμα κάτω κάτω. Με κόφτη. Να το, για με κόφτη. Μετανάστες αποπειράθηκαν να κλέψουν κατσίκα κατοίκου στα κρύα Ιταιών, την οποία είχε δεμένη σε χωράφι δίπλα ακριβώς από το σπίτι του. Μάλιστα, οι αλλοδαποί έτρεχαν μέσα στον κόσμο με την κατσίκα φορτωμένη στους ώμους. Έρχεταν οι γειτόνισσα τρέχοντας και μας λέει: πήραν την κατσίκα, δεν το είδατε? Λέμε: όχι, την πήραν και τρέχουν κάτω. Και ξύπνησα τον άντρα μου, σηκώθηκε ξυπόλυτο, έτρεξε. Την Κυριακή το βράδυ, 9 παρατέταρτο, ήρθαν, κόψαν το σύρμα εδώ πέρα. Ήταν δεμένη η γιδούλα και η χάμω, εκόψαν το σχοινί της γίδας, τη βάλαν στην πλάτη και το βάλαν στα πόδια. Και τρέκαν. Ο κύριος Χατούπης δεν είναι το μοναδικό θύμα ζωοκλοπών στην ευρύτερη περιοχή των Ιταιών. Όλοι γνωρίζουν τους θύτες, οι οποίοι εφορμούν από την ΑΒΕΞ, την πειραϊκή πατραϊκή, αλλά ακόμη και τις εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου. Ντροπή πράγματα. Τι τους είδε η γειτονιά εδώ πέρα, εφώναζε η γειτονιά: αφήστε τη γίδα, αφήστε τη γίδα. Φτάσαν σε ένα σημείο, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο ξένο κάνει αναστροφή εδώ πέρα, που είδε ότι τρέχανε με την κίδα, στην πλάτη κίδα, έτσι. Σου κυνηγάει, τους προλαβαίνει στη μάντρα του Σπυλόπουλου, τους κλείνει το δρόμο εκεί πέρα, την παρατήσαν την κιδούλα, οπότε η κίδα από το φόβο της το έβαλε στα πόδια και έφτασε κάτω στο ακτίδι μου. Το περιστατικό με την κατσίκα δεν είναι και το μοναδικό για τον κύριο Χατούπη. Ανατακτά διαστήματα, αλλοδαποί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή μπαίνουν στο χώρο που βλέπετε πίσω μου, τον οποίο έχει διαμορφώσει ως κοτέτσι, και κλέβουν από αυτόν πουλερικά. Μου έχουν πάρει 27-28 κοτόπουλα και 7-8 παπιά, 35 κομμάτια σύνολο, τέτοια κοκόρια με κότες. Σαν και αυτές εδώ πέρα που βλέπετε, με έχουν ρημάξει. Δεν είναι λίγοι οι κάτοικοι στα κρύα Ιταιών που αναμένουν με κυνηγετικές καραμπίνες ώστε να εκφοβήσουν τους επίδοξους κλεφτοκοτάδες που έχουν ρημάξει αυλές και κοτέτσια της περιοχής. Ο άλλος λέει: όλη τη νύχτα μου λέει κάθομαι με την καραμπίνα και φυλάω. Γιατί ακούω τα παπιά που σκούζουν όταν περνάνε αυτοί και προσπαθούν τίποτα να πάρουν. Σκούζουν τα παπιά και βγαίνει αυτός με την καραμπίνα και κάτι και φυλάει τα δικά του. Το πιάτσικο δεν συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή των Ιταιών. Τα περιστατικά ζωοκλοπών είναι πολλά. Δεν φτάνουν ωστόσο όλα στην αστυνομία με σχετικές καταγγελίες, καθώς οι πατρινοί θύματα των κλοπών δεν ελπίζουν σε κάποιο άμεσο αποτέλεσμα ή ακόμη επιστροφή των πουλερικών που συνήθως γίνονται στόχοι των μεταναστών. Όπως βλέπετε εδώ, δεν είναι ότι μας κλέψανε, μας κάνανε και αυτή τη ζημιά. Εξάλλου, και στο νότιο λιμένα τα πράγματα παραμένουν ίδια και χειρότερα. Οι αλλοδαποί, με κάθε ευκαιρία και όταν γίνεται επιβίβαση και αποβίβαση σε επιβατικά οχήματα αγωγά πλοία, εφορμούν στα κυκλειδώματα και καταφέρνουν σχεδόν πάντα να περάσουν μέσα στο σύστημα ISPS. Οι κάτοικοι των περιοχών γύρω από τα παλιά εργοστάσια που έχουν βρει κατάλημα οι μετανάστες ζητούν άμεσα λύση και να ξεκινήσει η πολυπόθητη για αυτούς επιχείρηση της αστυνομίας για προώθηση των αλλοδαπών σε οργανωμένα κέντρα φιλοξενίας.